Προσέξτε όμως εδώ που θα ήθελα ιδιαιτέρως να μείνω και που πολλές φορές σας έχω κάνει λόγο και που θα επιθυμούσα εν κυρίω, αγαπητοί μου, αυτό να το κρατήσετε στη μνήμη σας πάντα σε όλη σας τη ζωή. Όταν λέγει ο Παύλος εδώ ότι εσείς οι ίδιοι, διότι εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε ότι εις τούτο κείμεθα. Και ποιο είναι το υποκείμενο του κείμεθα? Εμείς οι Απόστολοι, ή αν θέλετε εγώ, ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος? Οι πάντε. Κείμε σε θλίψεις, βρίσκομαι σε θλίψεις, σημαίνει από τη στιγμή που διαλέγω να γίνω χριστιανός. Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη, γιατί δεν ξέρω τι άλλη λέξη να βρω τώρα, αλλά μην την πάρετε με την έννοια την καθαυτό, έτσι όπως με την τρέχουσα σημασία που το λέμε. Η μοίρα του χριστιανού, η λέξη είναι η μοίρα, δεν υπάρχει μοίρα, αλλά δεν βρίσκω άλλη λέξη. Η μοίρα του χριστιανού είναι η θλίψη και η περιπέτεια. Αυτό είναι που σας έχω πει τόσες φορές και θέλω παρακαλώ το τυπωθείτε, το λεγόμενο σταυρικόν Ευαγγέλιο. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι σταυρικό. Εδώ ο Παύλος θεολογεί επί των πραγμάτων. Δεν κάνει υψηλή θεολογία ιεροσπουδαστηρίου. Ο Παύλος είναι ο οδηπόρος του κόσμου, που κινείται μέσα σε πλήθος αναγκών και θλίψεων και περιπετειών. Μάλιστα, τι ωραία που η Εκκλησία μας σαν Αποστολική Περικοπή βάζει. Τι βάζει στην εορτή του Αποστόλου Παύλου? Τι βάζει, λέτε? Βάζει εκείνη που αναφέρεται στα διάσημα του Παύλου. Και ποια είναι? Λέγει: διώχθηκα, παρά μία τεσσεράκοντα έφαγα ξύλο, ραυζήθηκα, νυχθήμερον 24 ώρα έμεινα, λέει, στο βυθό της θαλάσσης. Έχει διωγμός, διωγμή από το γένος των Εβραίων, τους ληστάς, τους κινδύνους των ληστών, τους κινδύνους των ποταμών, τα παράσημά του. Ο Παύλος αυτός είναι, και έρχεται από μέσα από αυτή την πείρα, δηλαδή από αυτή τη βιωματική πια κατάσταση, από αυτή την πίστη τη βιωματική, όχι τη θεωρητική, να μιλήσει στους Θεσσαλονικείς και να τους πει ότι μην νομίσετε όταν ήρθα εγώ στην Θεσσαλονίκη να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο ότι θα έπρεπε να σας δώσω καμιά υπόσχεση ότι θα τρώτε με χρυσά κουτάλια. Το να τρώει κανείς με χρυσά κουτάλια σαν υπόσχεση σε μια θρησκεία που διαδίδει, αυτό είναι ίδιο μόνον των ψευδών θρησκειών και των αιρέσεων. Πάρτε παράδειγμα τους χιλιαστάς. Οι χιλιαστές μιλούν για έναν παράδεισο επίγεια. Όλα τα έντυπά τους, τα διαφημιστικά, εκείνα με τα οποία θέλουν να κάνουν προσιλητισμό, δεν έχουν παρά ωραίους κήπους, άφθονα φρούτα, κιθάρες να παίζουν, ξέρω εγώ, να ξαπλώνουν στη χλώη κτλ. Τέτοια υπόσχονται οι χιλιαστές. Αυτά είναι η ίδια των αιρετικών. Ο Παύλος δεν είναι ούτε ψευδοπροφήτης, ούτε ψευδαπόστολος. Ο Παύλος είναι Απόστολος του Χριστού. Και όπως κάποτε ο Χριστός είπε, τον Χριστόν μιμείται ο Παύλος, όπως κάποτε ο Χριστός είπε στους ανοήτους Καπερναΐτας που πήγαν να τον βρουν γιατί χόρτασαν ψωμί και να τον κάνουν βασιλιά για να καλοπερνούν, και τους είπε: γιατί με ζητάτε? Επειδή χορτάσατε ψωμί? Εμείς ζητάτε την φρόστην, την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Και όταν εκείνοι λένε ποια είναι, και τους εξηγεί ότι είναι η σάρκα του, σκληρός λέγει αυτός ο λόγος, και τον εγκαταλείπουν και φεύγουν. Και εκ των μαθητών του Εβραίου κύκλου έφυγαν. Και ο Χριστός έμεινε με τους 12. Και στρέφεται και λέγει στους 12: μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Ο Χριστός δεν κάνει συμβιβασμούς στην πορεία που έχει στο Ευαγγέλιο του. Το Ευαγγέλιο του είναι σταυρικό. Τον μιμείται ο Παύλος.
Και κηρύσσει ακριβώς αυτό το σταυρικό Ευαγγέλιο. Και εκεί που φυτεύει εκκλησίες, ιδρύει εκκλησίες, αυτό παραγγέλει. Ακούστε αγαπητοί μου άνθρωποι, άνθρωποι, απόγονοι του Αδάμ, θέλετε να σωθείτε? Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλεία των ουρανών. Αυτές οι πολλές θλίψεις μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι ο άνδρας, μπορεί να είναι ο γειτονάς σου, ο συγγενής σου, μπορεί να είναι ο πατριώτης σου, μπορεί να είναι αυτή η ίδια η πολιτεία. Όποιος είναι δυνατόν να είναι, όλοι αυτοί είτε γίνονται όργανα του σατανά, είτε ό,τι θέλετε πείτε, το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί επιφέρουν θλίψεις. Αλλά και αυτός ο τόσο διάβολος επιφέρει στον πιστό θλίψεις. Εάν ο πιστός πει εκείνο το ουφ, γι' αυτό έγινε χριστιανός, τότε απέτυχε, δεν κατάλαβε τι είναι ο χριστιανισμός. Και ο Παύλος αυτό φοβάται στους Θεσσαλονικείς. Μήπως δεν κατάλαβαν τι έπρεπε να είναι. Γι' αυτό τους σημειώνει και τους λέγει: αυτοί γαρ είδατε ότι εις τούτο κείμεθα. Εσείς ίδιοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε αυτό όλοι κείμεθα, ευρισκόμεθα. Ότι δηλαδή θα πρέπει να περάσουμε αυτές τις λήψεις. Και αν κάποτε καταλάβουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό, δεν θα το προδώσουμε ποτέ το Ευαγγέλιο. Και τότε μόνο θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Ένα Ευαγγέλιο εύκολο δεν σώζει. Μόνο το σταυρικό Ευαγγέλιο.